δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς εδώ και νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση. Η ανακοίνωση της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης χθες το απόγευμα μετά το τέλος της συνάντησης της γραμματέως Μαρίας Κοζηράκη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκο Παναγιωτόπουλο στην Αθήνα για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών έσκασε σαν βόμβα στις αρχές του νησιού. Την διερεύνηση και θέσπιση ειδικού πλαισίου για την δυνατότητα προσωρινής παραμονής στην Κρήτη προκειμένου να εργαστούν οι παράνομοι μετανάστες εξετάζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με τον Υπουργό κ. Παναγιωτόπουλο. Οι τοπικές αρχές ευνηδιάστηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή να δηλώνει σήμερα την κάθετη αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ήταν ευνηδιαστικό αυτό, αλλά εμείς είχαμε μείνει στις δηλώσεις του προηγούμενου Υπουργού Μετανάστευσης, του κ. Κερίδη, ο οποίος και τότε μας είπε ότι υπήρχαν χρήματα για να δημιουργηθεί μια ιδιοδομές σε επίπεδο Κρήτης που να φιλοξενούν προσωρινά υποσυνθήκες ανθρώπινες, δηλαδή χωρίς να έχουμε τα θέματα που έχουμε τώρα, τους μετανάστες μέχρι να φτιάχνουν τα χαρτιά τους. Της αρχικής ανακοίνωσης της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης ακολούθησε δεύτερη, με την οποία διέψευσε τα περί παραμονής και εργασίας μεταναστών στο νησί. Για την αποκατάσταση της αλήθειας και προς γνώση σας, καθιστούμε ξεκάθαρο πως ουδέποτε τέθηκε ζήτημα για τη δημιουργία κέντρου υποδοχής και παραμονής παράνομων μεταναστών στην Κρήτη. Άμεση ήταν η αντίδραση της Εύης Βολουδάκη, η οποία επικοινώνησε με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκο Παναγιωτόπουλο. Σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η βουλευτής Χανίων μετέφερε τις διαβεβαιώσεις που έλαβε. Ουδεμία συζήτηση έγινε σήμερα με τους γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων για τους παράνομους μετανάστες. Το μόνο που συζητήθηκε ήταν τρόποι να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία μετακλήσεων εργατών που καθυστερεί και ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Ουδεμία συζήτηση έγινε, ούτε σκέψη υπάρχει από την πλευρά του Υπουργείου για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στα Χανιά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής άφησε να εννοηθεί ότι η αρχική ανακοίνωση της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης δεν ήταν αποτέλεσμα λάθους διατύπωσης, αλλά έγινε με σκοπό να διερευνηθούν πιθανές αντιδράσεις. Αυτό είναι καινούριο. Δεν ξέρω κατά πόσο. Θεωρώ ότι είναι σε ένα στάδιο πρώιμης διερεύνησης. Σαφώς δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχουμε εμείς γνώση και άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Εγώ θα πρότεινα να περιμένουμε να δούμε τι έχουν σκοπό να κάνουν. Δηλαδή, ήταν μια πρώτη ανακοίνωση, πιθανότατα για να ζειάσουν και να μετρήσουν τις αντιδράσεις οι οποίες θα προκληθούν. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, ο τότε Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, επισκεπτόμενος στη Γάβδο και την Κρήτη, είχε μιλήσει για δομές προσωρινής φιλοξενίας, τις οποίες η Περιφερειακή Αρχή αναγνωρίζει ως απαραίτητες. Δεν θα βλέπω εγώ αρνητικά μια μονάδα προσωρινής φιλοξενίας για 2-3 μέρες μέχρι να τακτοποιηθούν τα χαρτιά τους και να μπορέσουν να μεταφερθούν επάνω. Το προσεχές διάστημα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος αναμένεται να επισκεφτεί την Κρήτη με στόχο να δοθούν λύσεις και κατευθυντήριες γραμμές συνολικά για το μεταναστευτικό.